Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για την Πάτρα, έχοντας πλέον, όπως γνωρίζετε, ένα νοικοκυρεμένο Δήμο, έχοντας θέσει γερά θεμέλια, ενώνουμε δυνάμεις για να πάμε την Πάτρα μας μπροστά. Η συμπόρευση που σήμερα ανακοινώνουμε αποτυπώνει μια προγραμματική σύγκληση και συμφωνία για το χειρισμό των τοπικών υποθέσεων με καθαρά αυτοδιοικητική βάση. Άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, ο Δημήτρης Οπεφάνης, γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Πάτρας, πολλά εκ των οποίων τα έχει χειριστεί με ήθος και επιτυχία. Μαζί του και μαζί με την αυτοδιοικητική κίνηση που έχει, προχωράμε μια κοινή πορεία με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη και οι πολίτες. Με χαρά, λοιπόν, ανακοινώνω σήμερα αυτή τη συμπαράσταση και καλώ τους πατρινούς να αξιολογήσουν το κάλεσμα ενότητας που αποτυπώνει αυτή η απόφαση. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, έχουμε ανάγκη να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις και μπορούμε έτσι να τα καταφέρουμε. Όλοι χρειάζονται, όλοι έχουν ρόλο σε αυτή την κοινή προσπάθεια για να καλυτερέψουμε την πόλη μας. Είναι τόσα πολλά αυτά που μας ενώνουν και σημαντικά, που οπωσδήποτε δεν πρέπει να τα θυσιάσουμε στο όνομα των ολίγων και των μικρών που πιθανόν μας χωρίζουν. Όπως γνωρίζετε, εδώ και κάποιους μήνες συγκροτήσαμε από την πλευρά μας μία παράταξη με βάση κάποια χαρακτηριστικά και ένα προγραμματικό πλαίσιο που το συνδιαμορφώσαμε, το επεξεργαστήκαμε και με διάθεση εξυπηρέτησης των αναγκών της πόλης, των οραμάτων της πόλης σε πολύ δύσκολους καιρούς. Έτρεξε ο χρόνος, είδαμε ό,τι είδατε, είδαμε μια έτσι πληθώρα υποψηφίων, ο καθένας για τον δικό του λόγο ή για τη δική του πρόταση που είναι σεβαστή. Ακούσαμε και την πόλη η οποία λέει είσαστε πολλοί και το είσαστε πολλοί δημιουργεί ασάφειες και οι ασάφειες συνήθως δεν ευνοούν αυτούς που έχουν καθαρές προτάσεις. Τα σταθμίσαμε τα ζητήματα μετά την πρόταση που μας έγινε από τον κύριο Δημαρά με την παράταξη, δεν είναι μονομερής ενέργεια από πλευράς μου, και κρίναμε ότι είναι πολιτικά απολύτως ορθόν, γιατί αυτές οι δύο παρατάξεις, η μία η υπάρχουσα και η άλλη που ήταν σε διαμόρφωση, έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι ανεξάρτητες, είναι αυτόνομες, είναι τοπικοαυτοδιοικητικές κατά βάση, χωρίς αυτό να σημαίνει δεν ξέρουμε το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο και τις συνθήκες που κινούνται τα πράγματα, αν θέλετε όχι μόνο πανελλαδικά και παγκοσμίως, γιατί πρέπει να ξέρεις το όλον για να αποφαίνεσαι για το επιμέρους, και ως εκ τούτου είναι ύψιστη πολιτική μας υποχρέωση να συμπράξουμε, αν το δούμε με καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά, τοπικοαυτοδιοικητικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα, ζητήματα στην παράταξη που υπήρχε μέχρι τώρα η νέα αρχή, που αυτή τη στιγμή πάβει να υφίσταται, εγωισμού δεν υπήρχαν από κανέναν προς κανέναν, ούτε από εμένα, ούτε από τους συνεργάτες μου, και υπό αυτό το πλαίσιο, αυτό το κλίμα και από αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσαμε, δεν βάλαμε καμιά εγωιστική πρόταση να προτίθεται των συμφερόντων της πόλης. Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα δίνουμε από κοινού συνέντευξη με τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Δημαρά. Κάναμε τις προγραμματικές μας συναντήσεις, είδαμε τι έχει γίνει, είδαμε ότι επικοινωνιακά το έργο που έχει γίνει αδικείται, δοθήκανε απαντήσεις σε ερωτήματα και πριν να φάνει ότι θα συνεργαστούμε, θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Λοτσάρη που κάποτε τον φώναξα και προθήμως ήρθε να με ενημερώσει για την καθαριότητα. Είδαμε ότι αυτό δείχνει μια πολιτική παιδεία και μια πολιτική κουλτούρα που είναι συμβατή και με τη δικιά μας την αντίστοιχη. Και ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε σήμερα τη συμπόρευση και καλούμε και τους υπολείπους πατρινούς που έχουν πραγματικά καλή θέληση για την πόλη να έρθουν και να βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.